Μετά τη συλλογή που έχουμε στο Βυζαντινό Μουσείο Φθιώτιδος στην Ιπάτη, είναι η δεύτερη συλλογή σε κοινωνικά νομίσματα. Είναι μια μεγάλη συλλογή με νομίσματα του 18ου, 19ου και 20ου αιώνα. Είναι πολύ δύσκολο να ταυτιστούν, γιατί είναι και με κινέζικη γραφή και πρέπει να ξέρει κανένα και τη γραφή και τη γλώσσα της Κίνας για να ταυτίσει. Εν πάση περιπτώσει είναι κοσμήματα πραγματικά, όπως διαπιστώνετε. Είναι αργυρά, νικιαλένια και χάρκινα, μπρούτσινα, μεγάλες αξίες, τα ΕΛ λεγόταν, δηλαδή ισοδυναμία με δολάριο, και πικρές αξίες σαν τις δικάρες αυτές τις τρύπησες τις δικές μας. Είναι από όλες τις περιοχές της Κίνας ή τουλάχιστον από τις περισσότερες, από τη Βόρεια, από τη Μογγολία μέχρι την Καντόνα στο Νότο, ακόμα και από τις τέως βρετανικές αποικίες του Χονγκ Κονγκ και της Βικτόριας και γενικά και ακόμα και υπάρχουν και από το Θιβέτ. Είναι πάρα πολλά τα νομίσματα. Είναι μια, δεν νομίζω στην Ελλάδα αν υπάρχει συλλογή. Δεν το ξέρω, μπορεί να υπάρχει, αλλά δεν το ξέρουμε. Για την Ιπάτη είναι ένα κόσμο. Θα θέλω να τα χαρίσω στην Ιπάτη, όπως έγινε με τα αρχαία νομίσματα του μουσείου, να γίνουν και εδώ ένα ιδρύμα μαζί με μια μεγάλη βιβλιοθήκη που έχω, ώστε η Ιπάτη να γίνει ένα πνευματικό κέντρο, όχι μοναχά για την περιοχή, αλλά για την ευρύτερη περιοχή της Θεραίας Ελλάδος ή ακόμα και της Ελλάδος. Διαθέτει τα φόντα, είναι μια πολύ αρχαία πόλη, έχει μνημεία, είχε το ισχυρότερο κάστρο της Ελλάδος και από εδώ, όπως θα γνωρίζετε, στο Μεσαίωνα κυβερνήθηκε η μισή Ελλάδα. Δυστυχώς καταστράφηκαν πολλά μνημεία στην περίοδο της κατοχής, ισοπεδώθηκε όλη η πόλη, αλλά τώρα ξαναγεννιόμαστε σιγά σιγά και μεθοδικά. Σας ευχαριστώ.